ιδιωτικού τομέα στον τομέα της ενέργειας με τις εταιρείες, την Power και την Energa που έφαγαν το χαράτσι, εσάς σας ικανοποιεί και θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή? Ακούστε, ό,τι γίνεται και ό,τι ξεκινάει σίγουρα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Αλλά να σας θυμίσω για παράδειγμα, επειδή μου λέτε για την απελευθέρωση της ενέργειας, η οποία αναδεχτώ εγώ ότι δεν προχώρησε, αν το θέλετε, όπως θα έπρεπε να προχωρήσει. Υπήρχαν πράγματι κάποιες δυσκολίες. Να σας μιλήσω όμως για την απελευθέρωση της αγοράς. Να σας μιλήσω. Φάγανε το χαράτσι, δεν ήταν μια δυσκολία. Λίγο να τελειώσω. Να σας μιλήσω για παράδειγμα για την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Εγώ θυμάμαι νέος βουλευτής ήμουνα τότε, όταν συνεζητείτο το νομοσχέδιο για τον ΟΤΕ, και τι δεν είχε ακούσει η κυβέρνηση τότε του Καραμαλή και τι δεν μας είχαν προσάψει. Βλέπετε όμως τώρα πόσο έχει προχωρήσει η απελευθέρωση αγοράς των τηλεπικοινωνιών και πώς μπορείτε να έχετε τέλος πάντων τις υπηρεσίες αυτές και φτηνότερα και αποτελεσματικότερα. Αυτό θεωρείτε ότι έγινε επειδή είναι ιδιωτικό ή επειδή είναι ψηφιακό? Για να μην θυμηθούμε την εποχή του μονοπωλίου του ΟΤΕ, όταν προδεκαετιών βεβαίως η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση, Ρουσφέτη να το πούμε, που ζητούσαν από τα τότε πολιτικά γραφεία, εγώ δημοσιογράφος ήμουνα τότε, ή το να μπει μια τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Κύριε Τινόπουλε, δεν έχετε καταλάβει ότι οι γρήγορες τηλεφωνικές γραμμές έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση? Ναι. Συγγνώμη. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι το να βάζεις γρήγορα τηλεφωνική σύνδεση είχε να κάνει με τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό και όχι από το δημόσιο στο ιδιωτικό? Νομίζω ότι δεν μάλλον, πέρασε από το μυαλό νομίζω αυτό, ότι μάλλον, ακούστε, μάλλον είστε εκτός πραγματικότητας. Θα σας έλεγα ότι έτσι όπως ήταν δομημένος ΟΤΕ, θέλετε να μιλήσουμε για τα σκάνδαλα τα οποία ήταν εκεί, η δικαιοσύνη τα ερευνούσε επί χρόνια. Μην μας πείτε δηλαδή ότι είσαστε εκεί υπέρ του μονοπωλίου του ΟΤΕ. Διότι ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα πάρει και τον ΟΤΕ πίσω. Αυτά είναι αστειότητες. Καλά, όταν θα σας κάνει παρακολουθήσει το τηλέφωνό σας, κύριε Υπουργέ, να έρθετε να το ξανακουβεντιάσουμε. Καλά, γιατί είναι γερμανικός ΟΤΕ τώρα. Καλά, τις παρακολουθήσεις. Κύριε Υπουργέ. Όχι καλά. Η Ελλάδα και δεν ενέργεια. Πού είναι, κάνουν οι Αμερικάνοι? Καταρχήν να μιλάμε ένα-ένα. Το ΝΑΤΟ, καταλάβατε. Ακούστε να μιλάμε τώρα. Θέλετε να πάμε από τις ιδιωτικοποίησεις, τις παρακολουθήσεις? Πάμε από ένα σκάνδαλο σε άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι παρακολουθήσεις, εδώ θα συμφωνούσα μαζί σας, ότι οι παρακολουθήσεις έτσι συμβαδίζουν και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αλλά για όνομα του Θεού, δεν πιστεύω εσείς να ισχυρίζεστε ότι η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, όπως τουλάχιστον εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών. Θέλω να σας παρακολουθούσα και σε την κυβέρνηση Καραμαλή, σας αφορούν... τότε τα έχετε ξεχάσει, δυστυχώς. Το Υπουργείο σας... Όχι, με συγχωρείτε, επειδή ξέρετε και εκ του χαρακτήρος μου, δηλαδή, δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση? Λέω, σας παρακολουθούσαν στην κυβέρνηση Καραμαλή, της οποίας ήσασταν βουλευτής και τα έχετε ξεχάσει. Εκεί την κυβέρνηση έφταιγε που τους παρακολουθούσαν? Δηλαδή, ΟΤΕ όταν ήταν μονοπόλιο δεν γινόταν παρακολουθήσεις? Το συγχωρεμένο Τόμπρα το ξεχάσαμε, Γιώργο. Πώς το ξέρετε, αν δεν κάνετε? Τι λέμε τώρα? Γιατί στον ΟΤΕ ήταν άγιο, επειδή ήταν δημόσιο, όλα ήταν άγια. Η κυβέρνηση έφταγε. Νομίζω, κύριε Κυρίτσι, επειδή θέλετε να πάμε παλιά, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει. Και άνοιξε η αγορά και ήρθαν ιδιωτικές εταιρείες και προχωρήσαν οι παρακολουθήσεις. Αν μου επιτρέπετε, τουλάχιστον στην περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα θυμάστε πολύ καλά, επειδή είστε και παλιός δημοσιογράφος και έγκριτος, ότι η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν θύμα αυτό. Βέβαια, δεν ήταν ο θήτης. Ήτανε θύμα, αλλά είχε τον έλεγχο της χώρας και δεν έκανε τίποτα. Και έφτασαν να παρακολουθεί τον ίδιο τον Καραμαλή. Άρα ήταν θύμα των υποκλοπών η κυβέρνηση. Θέλω εκείνη στα θέματα. Με το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιών και την είσοδο άλλων εταιριών, πού σχετίζεται, ρε παιδιά? Συγγνώμη δηλαδή. Θέλω να έρθουμε λίγο και στα θέματα. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο μπαίνει ιδιωτικές εταιρείες και δουλεύουν. Να ρωτήσω κάτι για το Υπουργείο, να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε τις απολύσεις, έχουμε την αξιολόγηση.